σε αυτή την πολύ σπουδαία αναμέτρηση για το πρωτάθλημα γυναικών που έρχεται κοντά σας αμέσως από τη Cytavision με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θέατρο στο παιχνίδι, επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες. Με τις λευκές εμφανίσεις που επιτίθεται από δεξιά προς τα αριστερά όπως κοιτάρε στην οθόνη είναι η Apollon Ladies. Με τις μαύρες εμφανίσεις με κόκκινες λεπτομέρειες που επιτίθεται από αριστερά προς τα δεξιά είναι η νέα Salamina μοχός του Αναγέννηση Πύργου. Πρώτες πάσεις στο παιχνίδι βλέπουμε να αγωνίζεται όντως με τριάδα η Apollon Ladies με την Αμπράμο, την Λέστερ και την Χάρτιστ στην άμυνα. Η Παναγιώτου η Γιάννου είναι το δίδυμο στον εσωτερικό διάδρομο, στα χαφ απροτιμάται. Πιο μπροστά τους είναι η Χμύροβα, στο ένα άκρο είναι η Ιωάννου, στο άλλο η Ρίξ. Δίδυμο στην επίθεση είναι η πρώτη σκόρα του πρωταθλήματος Φρίτα, μαζί με, βεβαίως με την Μπέα Φονσέκα. Να φύγουμε με πρώτη σκόρα, υπάρχει και εδώ μια κόντρα. Δεν είναι μόνο στο ποια ομάδα θα κόψει πρώτη το νήμα. Είναι και αυτό με το Χρυσό Παπούτσι στο πρωτάθλημα γυναικών. Καθώς αγωνίζονται οι δύο πρώτες σκόρερ, ανταγωνίζονται μάλλον οι δύο πρώτες σκόρερ, αφού η Φρίτα είναι πρώτη με 37 γκολ στην επίθεση των Apollon Ladies, στην επίθεση της Νέας Σαλαμίνας αναμοχώς του Αναγέννηση Πύργου, η Άτρη Γιολάρη με 33 γκολ. Και εδώ υπάρχει έτσι μια τυπικότητα με τις δύο ομάδες να έχουν το σημερινό και ακόμη ένα παιχνίδι πρωτού ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα γυναικών. Εξαιρετική σεζόν βεβαίως και για τις δύο. Η Χμύροφα μπαίνει στην περιοχή και κάνει ένα σούτ, είναι αδύνατο, μαζεύει με ευκολία, μπορούν να πούμε, η Αραούχο. Και σε λίγο αφού αποσαφηνίσουμε ακριβώς και αποκρυσταλώσουμε πώς παίζουν οι παίκτριες της Νέας Σαλαμίνας θα πούμε περισσότερα. Έχουν βεβαίως το ενδιαφέρον τους. Γιολάρη για την ώρα την βλέπουμε να κινείται αριστερά και ανεβαίνει, αλλά δεν προλαβαίνει από την πάσα. Είπαμε για την Γιολάρη που κινείται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στην κορυφή. Στην κέντρο της επίθεσης αγωνίζεται η Σταυριάννα Αντωνίου. Απ' την άλλη είναι η Γιολάντα Μπονίν. Να δούμε περισσότερα στην συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς παίζει η φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς έχει προφανώς το ενδιαφέρον της, γιατί τακτικά και οι δύο προπονητές κοιτάνε πώς να αναχαιτίσουν τις προσπάθειες των αντιπάλων. Και προσαρμόζονται βεβαίως ανάλογα, καθώς υπάρχει το ενδιαφέρον. Στον πρώτο γύρο η Νέα Σαλαμίνα υποδέχθηκε τις Ladies στο αμόχωστος, που ήταν τηλεοπτικό και σε εκείνο το σημείο κατά πολλούς κρίθηκε να δούμε την πάσα προς την Φρίτα, αλλά περνάει σε πλάγιο, είναι για την Νέα Σαλαμίνα. Σε εκείνο το σημείο κατά πολλούς κρίθηκε εν πολλής και ο τίτλος, καθώς σε εκείνο το σημείο η Νέα Σαλαμίνα ήταν πρωτοπόρος, δεν είχε απώλειες, είχε απ' την άλλη Ladies. Η Παναγιώτου δίνει στην Ρίξ, πάει πλάγια για να κοιτάξει για την σέντρα, γυρίζει χαμηλά τελικά, μαζεύει η Όλγα και πάει να βγάλει εκτός περιοχής, πατάει και έρχεται η απομάκρυση. Για λίγο ωστόσο η Ρίξ που έκανε την απόκρουση δείχνει να πονάει κάπως στην πλάτη, αλλά είναι εντάξει και συνεχίζει κανονικά, η μπάλα είναι στα χέρια της Αραούχο. Μπάλα στην μεσαία γραμμή, κατεβάσει Χάρτη. Προσπαθεί να ελευθερωθεί η Όλγα. Ακολουθεί συνέχεια φάουλ από τον διαιτητή της αναμέτρησης και μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ελένη, Μαρία, stop, stop, not so fast. Η Σολομού, δυνατή παλιά μακρινή για να ψάξει κόσμο στην περιοχή. Δεν πέρασε, έβαλε το κεφάλι εκεί η Γιάννου. Πάει να ανέβει, αλλά δεν τα κατάφερε. Πιτσιλού. Πάτρι, Πάτρι.
Σολομούν, βαθιά παλιά ψάχνει τη Βιολάρη. Διαγωνίζεται, όπως είπαμε νωρίτερα, στο επιθετικό άκρο σήμερα. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη βόρτα στον αγωνιστικό χώρο για να συζητήσουμε και το πλάνο του Ανδρέα Ματθαίου σε διαφορά πάτα στην Νέα Σαλαμίνα. Λοιπόν, Πέτρο, ναι. Καλημέρα εκ νέου, αυτή τη φορά ανάμεσα στους δύο παγκούς εσύ. Να σας ακούσουμε τι αλλάζει σχετικά με τον τρόπο που αναμέναμε τις παίκτριες του Ματθαίου να παραταχθούν. Βλέπουμε την Σολομού να κινείται στο κέντρο της άμυνας μαζί με ουσιαστικά την Τέιλορ. Ουσιαστικά βλέπουμε να αγωνίζονται ως στόπερ η Σολομού μαζί με την Τέιλορ. Στο αριστερό άκρο της άμυνας βρίσκεται η Χριστίνα Πίτσιλου, ενώ στο δεξί άκρο η Γεωργία η Αντωνίου. Και τα υπόλοιπα, Ανδρέα, όπως τα έχουμε υποδείξει από προηγουμένως. Ενώ να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Ματθαίου έχει ζητήσει από την άντρη την Βιολάρη να προωθείται περισσότερο προς το κέντρο της επίθεσης, καθώς αναμένει αρκετά από αυτή την ποδοσφαιρίστρια στο σημερινό παιχνίδι. Θέλει να συγκλίνει την παίκτριά του, την κορυφαία του σκόρερ, ο Ανδρέας Ματθαίου, και λογικό είναι άλλωστε. Το πλάγιο εκτελείται για τις ladies. Η Γιάννου προσπαθεί να ελευθερωθεί. Το πλάγιο είναι για τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκινάμε να λέμε για την πορεία των δύο ομάδων. Οι ladies λοιπόν πήγαν στο αμόχωστο στον πρώτο γύρο, έχοντας μια πόλη απέναντι στον Άρη. Εδώ μια ωραία πασά. Προλαβαίνει όμως η Χάρτη και σταματάει την προσπάθεια και δίνει έξω στην Ιωάννου. Πίεση εκεί από την Αντωνίου, αλλά είναι out. Και σε εκείνο το σημείο λοιπόν η Νέα Σαλαμίνα μετρούσε μόνο νίκες και δεν γνώρισε την πρώτη της ήττα απέναντι στις ladies. Και κάπου εκεί κατά πολλούς άλλαξαν αρκετά στην ισορροπία. Πέρασε για πρώτη φορά στη σεζόν η ladies στην πρώτη θέση. Συνέχεια συνεχίζει αλάνθαστη. Δεν είχε άλλη απώλεια, μόνο νίκες. Η Νέα Σαλαμίνα μετρήσε και δύο ισοπαλίες και κάπως έτσι έγινε. Ήρθε μάλλον η διαφορά που έχουμε σήμερα στους 5 βαθμούς και τα πάντα που μπορεί να κριθούν σήμερα. Είναι οι δύο ομάδες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατά τεκμήριο καλύτερες, βλέποντας και τη βαθμολογία αλλά και το ποδοσφαίρο που παίζουν. Και βεβαίως όλα συνηγορούσε ότι φέτος είχαμε και καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα γυναικών. Με την ευχή όλα μας να δούμε ακόμη καλύτερο με την πάροδο των χρόνων και τη νέα σεζόν. Εδώ μια ωραία πάσα της Χνηρόβα στην Φρίτα που πήγε να κατεβάσει. Είχε καλή άμυνα εκεί και τη σταμάτησε στην ουσία που του κάνει την τελική της προσπάθεια η Τέιλορ. Η Αραούχο κρατάει μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με πάσα προς την Βιολάρη, την οποία ψάχνουν συχνά οι συμπαίκτριές της όταν είναι στην επίθεση. Ενώ βεβαίως η αγωνιστική αυτή, υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια για τα οποία θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Πέτρος Πετρή. Άλλα τρία μάτς σε εξέλιξη για την πρώτη τελευταία αγωνιστική λοιπόν. Πέτρο, να σε ακούσουμε. Μάλιστα και υπάρχει ρεπό για την Λακατάμια να πούμε. Η Ρίξ εδώ προσπαθεί για τη σέντρα. Τη βγάζει τελικά στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα κατέβει και θα πάρει η Ιωάννου. Πάει για νέα σέντρα σε αντίπαλο σώμα, παίρνει η Βιολάρη. Ψάχνει την Αντωνίου, βγήκε άμυνα από τη Λέστερ. Πολύ ψηλά οι γραμμές από τις ladies. Πάμε να ακούσουμε ξανά για το πρόγραμμα της αγωνιστικής αυτής στον Πέτρο Πετρή, αφού υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Ναι, αγωνίζεται η Ομόνια με την Λευκοθέα Λατσόν, η Πάφος Γεροσκήπου FC με την Χρυσομυγιά και ο Άρης με τον Απόλλων Λιμιών, ενώ ρεπό έχει η Λακατάμια.
9 ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα γυναικών. Γι' αυτό και προκύπτει ρεπό για κάποια ομάδα. Θυμίζουμε ξανά, εν συντομία τα βαθμολογικά δεδομένα, ενώ επαναρχίζει το παιχνίδι. Στην πρώτη θέση η Apollon Ladies με 40 βαθμούς ακολουθεί η σημερινή της αντίπαλος, η Νέα Σαλαμίνα Μοχώστο στον Αγέννηση Πύργου με 35. Στην τρίτη θέση, με αγώνα περισσότερο, η Ομόνια με 31 βαθμούς. Ο Άρης είναι στην τέταρτη με 28, 26 έχει Λευκοθέα που είναι πέμπτη, ακολουθεί η Λακατάνη με 13, Αμόξο Μιγιά Ιόμβρος Ιγερίνιας με 9, η Γεροσκήπου με 4 και στην τελευταία θέση ο Απόλλων Λιμπιών. Ρίξ. Για να βάλει πίεση η Γιολάντα Μπονίν και η Αντωνή. Συνέχεια κράτησε όμως η ακραία fullback σήμερα για τις ladies. Ανεβαίνει η Λέστερ και θα ψάξει την πάσα την... Τελικά πάει πλάγια στην Αμπράμο αυτή, στην Ιωάννου και παίρνει η Φονσέκα. Πάει προς την περιοχή, γυρίζει εκεί που είναι η Φρίτα, θα κρατήσει. Αμερικανίδα διεθνής με το εθνικό μας συγκρότημα, μπαλά είναι out, ωστόσο την προσπάθειά της. Μείνεται ψηλά, φωνάζει ο Λόραν Φασότ στις παίχτριές του για να μπει πίεση. Η Όλγα πάει να ζητήσει μπάλα από τον δερματοφύλακά της. Έχουμε τελικά γέμισμα προς την μεσαία γραμμή. Η Παναγιώτου παρεμβαίνει. Η Γιάννου είναι αυτή που παίρνει και δίνει στην Ιωάννου. Παίρνει η Γιάννου, κοιτάει προς την περιοχή και βγάζει την σέντρα. Η Φρίδα προσπάθησε, τα κατάφερε. Η μπάλα έφτασε στην Χμύρωβα. Έχει υπάρχει υψωμένο σημαίακι για offside της Χμύρωβα. Μια Ραούχο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Πάει στην μεσαία γραμμή και που κάνει και φαγιά η Παναγιώτου. Η Όλγα κατεβάζει την Συγκράβερσεν. Την προτιμάει την Γεωργία Αντωνίου στο δεξιάκρο της άμυνας. Υποποίηση από την Ρίξ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τη Νέα Σαλαμίνα. Και πάει η Γεωργίου, η Γεωργία Αντωνίου, συγχωρείτε, να το εκτέλεσε. Κεφαγιά της Ρίξ, Γιάννου, Αντωνίου, παίρνει Όλγα. Ανάμεσα σε πολλές έχει προηγηθεί φάουλ στην Αντωνίου. Με τον διαιτητή να εξηγήσει την Ρίξ ότι πρέπει να ηρεμήσει. Τελεστή για το φάουλ μέσα στην περιοχή, τρέχει και μαζεύει η Ματθαίου. Είχε το περισσόριο, κάλυψαν και στις παιχτριές της. Μύρωβα με την Παναγιώτου αλλάζουν πολύ ωραία. Παναγιώτου κοιτάει προς την περιοχή και που είναι κοντά η Φρίτα, της δίνει την μπάλα η οποία πάει βεβαίως πλάγια. Γυρίζει χαμηλά, παίρνει η Φονσέκα, σε βάλε καλή άμυνα η Αντωνίου και η μπάλα κατέληξε στην Αραούχο. Πιο καθαρό πλέον το 4-3-3 για τη Νέα Σαλαμίνα από τον Ανδρέα Ματθαίου. Το οποίο κρατάει σήμερα την ομάδα του. Είχε προϋπηρεσία για να δούμε την φάση εδώ, την πάσα προς την Φρίτα σε καλή θέση. Πάει να νικήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Την Αραούχο επιμένει. Η φάση τώρα καθαρίζει κάπως για τη Νέα Σαλαμίνα. Πάει Ρίξ να βάλει πίεση στην Όλγα. Σέντρα της Ρίξ μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά δεν θα γίνει από την Φρίτα που μακρύνει με την Σολομού οι φιλοξενούμενες. Ανεβαίνει ο ρυθμός και όπως ο αριθμός των φάσεων στο παιχνίδι μας. Και ο Λάντα Μπονίν δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα, δεν ήταν η καλύτερη πάσα. Σέντρα της Ρίξ προς την Φρίτα, ήταν
Καλή σέντρα. Ο Άρας δεν βοήθησε ωστόσο. Η πάσα της Φρίτα προς την Μπέα Φωσέκα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Και τώρα παίρνει η Γκράβερσεν. Προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα της. Κέρδος ένα πλάγιο. Μεγάμε λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε μάλλον για τον Μαθαίο που έχει προϋπηρεσία στις Λέιτις. Ήταν βοηθός προπονητή Χρυσταγή Χριστοφόρου. Βλέπουμε την τελευταία φάση στο μεταξύ. Πάσα προς την Φρίτα. Πώς προσπάθησε να νικήσει αρχικά και στη συνέχεια την άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Πάουλ κερδίζει η Χμίροβα. Τελέστηκε το φάουλ, η Ρίξ παίρνει. Κοιτάει προς την περιοχή, στα όρια της. Θα βγάλουν εκτός οι παίκτριες της Νέας Σαλαμίνας τώρα. Καθώς υπήρξε ένα μικρό μελέ. Παναγιώτου στην Ρίξ. Πάει πλάγια της. Βάζει καλή άμυνα η Μπονίν. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. Ολοκληρώνοντας αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα, και όλο Ραφάσο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νέας Σαλαμίνας την περσινή σεζόν το 2021. Τερμάζει δεύτερη μαζί της, το κύπελλο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Ενώ βεβαίως και ο βοηθός του Ανδρέα Μαθαίου, του Ρεθροκοπίου, ήταν στην Λέιτις για πολλά χρόνια. Λέστερ. Αμπράμο. Στην Ιωάννου. Λοιπόν, έχοντας κλείσει 16 και κάτι λεπτά, πάμε στον Πέτρο Πετρή να μας πει τι έχει συλλέξει από οδηγίες και κάτι που έχει προσέξει ιδιαίτερα από τις δύο ομάδες. Πέτρος, ακούμε. Ναι, αρκετά καλός ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, Ανδρέα, με τους δύο τεχνικούς να είναι αρκετά έντονοι, έχουν αρκετές απαιτήσεις από τις ποδοσφαιρίστριές του, με τον Λοράν Φασότ να δυσκαλεί συνεχώς να παραμένουν συγκεντρωμένες, να παραμένουν και ψηλά στο παιχνίδι τους, να πιέζουν όσο περισσότερο γίνεται και να αποφεύγουν και τα εύκολα λάθη που δίνουν και την μπάλα στον αντίπαλο. Από την άλλη, ο Ανδρέας Μαθαίου προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για να καταφέρει να τρυπήσει την σκληροτράχηλη άμυνα της Apollon Lakes. Ιωάννου από πλάγια πήγε να περάσει, την σταμάτησε πολύ καλά εκεί η Πίτσιλου. Μπάλα γύρισε προς τα μέσα. Τώρα προσπάθεια για την Σταυριάνα Αντωνίου. Πλάγιο για την Νέα Σαλάμ. Προϋποθέσεις δημιούργησε η κυπεδούχος ομάδα η Νέα Σαλαμίνα, θέλει και αυτή να φτιάξει τις δικές της και αν είναι δυνατόν να είναι πλήρως αποτελεσματική, δηλαδή να σκοράρει στην πρώτη που θα βρει. Ακούσαμε τη λέξη γόητρο πολλάκης στις δηλώσεις του ανθρώπου της ομάδας στο pre-game, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Εδώ η πάσα για την Ρίξ. Βγαίνει η Γεωργία Αντωνίου να την σταματήσει. Πάσα ξανά στην Παναγιώτου που παίρνει και το παιχνίδι στα πόδια της σε αυτό το ξεκίνημα του μάτς. Η Φονσέκα πήγε να βάλει πίεση, έδωσε μια πάσα. Βγήκε όμως η Σόλωμο, όμως η μπάλα και πάλι στην Φρίτα. Μέσα στην περιοχή Φρίτα στριφογυρίζει, προσπαθεί να βρει στήριγμα. Δίνει στην Χμίροβα, δοκιμάζει ευθεία στο σουτ. Η μπάλα κάπου βρίσκει, νέο σουτ τώρα από την Φρίτα, είναι άστοχο. Να λοιπόν, άλλη μια προϋπόθεση για την ομάδα των Ladies. Με την Αραούχο να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε την φάση, η πάσα της Φρίτας στην Χμίροβα, δοκίμασε ευθεία στο σουτ, έπεσε η Αραούχο και το δεύτερο σουτ στη συνέχεια από την Φρίτα, διπλή ευκαιρία για τις Ladies του Απόλλωνα βεβαίως. Και η Σολομού θα δώσει συνέχεια. Όχι, τελικά θα αφήσει την Αραούχο που είναι εντάξει. Oh,
Continue the same tempo. Η Γιάννου κατέβασε, η Σολομού πήρε και ελευθερώθηκε πολύ ωραία. Βαθιά παλιά τώρα, για να δούμε αν θα περάσει. Πήγε η μπάλα στη Βιολάρη που κοιτάει στήριγμα, κοιτάζει προς την Βιολάντα Μπονίν. Παρενεύει η Λέστερ. Μπάλα είναι στη Ρίξ. Χμίροβα γυρίζει προς το μεσαία γραμμή. Εκεί είναι η Γκράβερσεν και δίνει στην Αντωνίου. Υπάρχουν εδώ προϋποθέσεις. Δεν πέρασε όμως, δεν ήταν η καλύτερη πάσα προς την Μπονίν. Ακούσαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Νέα Σαλαμίνα. Η Άπη και η Φιλίπα Σάβα είναι στον πάγκο. Δεν ήταν απολύτως έτοιμοι για να ξεκινήσουν. Ένα ζευγάρι που, όπως ακούσαμε, και έχει τη σημασία του, θα τα πούνε και στο τελικό κυπέλου. Στο παιχνίδι που θα γίνει στις 2 Απριλίου στο ΑΕΚ Αρένα. Στις 3 η σέντρα του αγώνα, μέρα Σάββατο όπως είπαμε νωρίτερα. Μην καταστηθέσεις μέχρι στο του. Πρέπει μπάλα και θα έχουμε συνέχεια. Ιωάννου προσπαθεί να βρει την Γιάννου, δεν τα κατάφερε. Το μάκρινε η Βιολάρη στη μεσαία γραμμή, παίρνει η Λέστερ και κάνει τρίπλα. Ρισκάρει μεν, κερδισμένη δε. Αλλάζει ωραία με τη Χμίροβα. Τώρα η πάσα στην Γιάννου, μέσα στην περιοχή Γιάννου. Γυρίζει προς την Φονσέκα, η μπάλα σε κόντρα και είναι, για να δούμε, κόρνερ. Βλέπουμε νωρίτερα τη φάση. Μιλώντας για απουσίες, δεν αναφερθήκαμε βεβαίως στην απουσία των Ladies. Βασική παιχτρία την Hackman που δεν είναι, που είναι στον πάγκο, με συγχωρείτε. Σέντρα από την Χμίροβα, κεφαλιά από την Ιωάννου, η μπαλά σε out για τη Νέα Σαλαμίνα. Ελένη, Μαρία, τον Πέτρο, η πίεση όλο ένα και αυξάνεται από τις Ladies. Ο Μαθαίο φαντάζομαι βλέπει την ομάδα του να αντέχει μεν, αλλά θέλει να δημιουργήσει ιδέα. Αν αλλάζει κάτι από οδηγίες, μας λες. Ακριβώς έτσι, ιδιαίτερα προβληματισμένος είναι στον πάγκο του ο Ανδρέας Μαθαίο. Ενώ από την άλλη ο Λοράν Φασότ, να δούμε τι είναι φάση πρώτα. Ναι, η Ρίξ με υποπίεση της Όλγα, θα μείνει ορθία η Ρίξ. Τώρα της βάζει ωραία άμυνα η Όλγα. Κέρδιντος ένα πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Να δούμε τον εκτέλεση και θα δώσουμε ξανά τον λόγο Πέτρο. Φρίτα γυρίζει προς τα μέσα. Έτρεξε η Χμίροβα και η Φονσέκα από μάκρινη Σολομού που κατάλαβε το γύρισμα. Η Χάρτη στην Ρίξ, η οποία θα κρατήσει και πάλι θα μείνει όρθια. Κρέσμα μονομαχίες εκεί στην γραμμή. Η Φρίτα γυρίζει προς την Φωσέκα, υποδέχεται αυτή, γυρίζει να βρει στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο της Χμίροβα, το σούτ της αποκλουστεί, αλλά καταλήγει και πάλι στην Ρίξ. Χμίροβα δεν γύρισε σωστά, κλέψε η Μπονίν στην Όλγα που ψάχνει αυτή τρόπο να μεταβιβάσει πιο μπροστά. Ήταν καλυμμένη η Βιολάρη, η Σολομού τώρα ανοίγει παιχνίδι στην Αντωνίου. Η Γεωργία Αντωνίου προσπάθησε να κρατήσει, όμως η πολύ καλή σήμερα η αλήθεια είναι Ρίξ, πολύ κινητική, κέρδισε, αλλά η μπάλα κατέληξε στην Μπονίν. Ψάχνει την Γκράβερσεν. Δεν έχει στρίμα μπροστά. Η Μπέα Φωσέκα σκάβει μπάλα για την Φρίτα. Βγαίνει η Αραούχο. Υπήρξε κάλυψη εκεί. Και σωστή από την Μιχαήλ. Πλάγιο τώρα για τις Ladies με την Ιωάννου. Θα ετοιμάζεται να το εκτελέσει.
προς την Φονσέκα. Όργα βγάλε έξω. Πλάγιο τώρα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και ώρα πάμε στο Πέτρο Πετρί. Πέτρο, λοιπόν, χάρη σχολιάζε νωρίτερα σχετικά με τις οδηγίες των προπονητών. Αρκετές είναι και οι οδηγίες από τον Λοράν Φασό, το οποίο ψάχνει τον τρόπο για να στείλει η ομάδα του την μπάλα στα δίχτυα όσο το δυνατό πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις οδηγίες του, καθώς καλεί τις ποδοσφαιριστριές του να παραμένουν ψηλά, ενώ οι συστάσεις του επικεντρώθηκαν στην Μαρία την Παναγιώτου και την Ελένη Γιάννου, από τις οποίες ζήτησε να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους και έτσι να υπάρχει μια συνεννόηση για την περισσότερη οργάνωση και ανάπτυξη της ομάδας του. Τον είδαμε και ο Ράντα τρέχει να δώσει την μπάλα. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Λοράν Φασότ, έχοντας σηκώσει και τρόπαιο, μας έλεγε στο, νωρίτερα πριν το παιχνίδι εδώ με την ομάδα κάτω του 21, την τελευταία σεζόν που υπήρχε ομάδα τέτοια, του Άρη, σε αυτό εδώ το γήπεδο ήταν μάλιστα. Πάσα στην Βιολάρη. Πλάγια θέση, συγκλίνει Βιολάρη, πήγε να περάσει πάσα, έβγαλε καλή άμυνα εκεί, Αμπράμο. Επιμένουν όμως οι ερυθρόλευκες. Δεν πέρασε η πάσα, εκεί. Πλάγια θέση Ιωάννου. Έδωσε στην Φονσέκα. Ψάχνει αυτό το στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο της Φρίτα που επιδέχεται. Ωραία, έχει το χώρο. Καλή αμήνα εκεί από τις παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Έβαλαν το μπλοκ στο σουτ της Φρίτα. Παναγιώτου. Λέστερ στην Χάρντι. Ιχμήρωγα τώρα με λίγο χώρο. Βγαίνει η Γκράβερσερ να την καλύψει. Ήρθε και η Σαβριανά Αντωνίου αρκετά πίσω για να βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι και στον περιορισμό της Ρίξ. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί αρκετά θέματα με τις επελάσεις της από αριστερά. Εδώ βλέπετε την υποδοχή της Φρίτα και το σουτ που επιχείρησε για το μπλοκ από την Τέιλορ. Τελείται το πλάγιο από την Αντωνίου, νέο πλάγιο από την παρεμβάση της Χμήροβα. Χμήροβα. Αλλάζει πλευρά, κάτι που ζήτησε άλλωστε και ο Λοράν Φασότ. Λιβάνο δεν πέρασε την πάσα όσα ήθελε, ωστόσο. Η Μαθαίου θα πάρει μπάλα. Θα δώσει την Λέστερ που αναλαμβάνει να ανεβάσει την ομάδα της. Προτιμάει για λίγα την πάσα στην Χάρτη. Λέστερ για να δώσει την Βιολάρη. Λέστερ, Χμήροβα στην Παναγιώτου. Η Αμπράμου στην Ιωάννου. Γύρισε προς την Φωτσέκα και πάλι Ιωάννου. Είναι το 1-2 έστω. Η κυρώση τύχης σε θέση offside. Συναμπάνεται η Χμήροβα. Βλέπουμε και την υπόδειξη. Βλέπουμε, Πέτρο, μια μικρή διαφοροποίηση στην ουσία. Να έρχεται πολύ πίσω η Σταυριανά Αντωνίου για να βοηθήσει αμυντικά τη Νέα Σαλαμίνα. Στην προσπάθεια αυτό που είπαμε, περιορισμού της Ρίξ, που η αλήθεια είναι μετά από την κίνηση αυτή από τον Μαθαίου, περιορίστηκε αρκετά. Δεν την είδαμε να κάνει κάποια επέλεση ή κάποια σέντρα από αριστερά. Έτσι γίνεται σαν πεντάδα πίσω η Νέα Σαλαμίνα όταν αμήνεται.
Ακριβώς, ουσιαστικά η κατοχή και ο έλεγχος της μπάλας από τις Apollon Ladies ανάγκασε τον Ανδρέα Ματθιού να προχωρήσει σε αυτή την αναπροσαρμογή του πλάνου του. Να δούμε τη Φρίντα στην περιοχή, θα υπάρξει αρχικό κλέψιμο, παίρνει και πάλι Μύροβα, πάει από πλάγια, βγάζει άμυνα η Όλγα. Την πιέζει η Χμυροβά και στη συνέχεια δίνεται χέρι, γιατί όπως έπεσε η Όλγα μάζεψε την μπάλα με τα χέρια. Μια συμφωνή με την απόφαση του διαιτητή, η πολύ πυρή από τις παίκτριες που ξεχωρίζουν φέτος, όπως και άλλες βεβαίως. Σημεία Σαλαμίνα, Χμύροβα μαζί με την Παναγιώτου, φεύγει η Παναγιώτου, μένει Χμύροβα πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάου. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει, δύσκολη γωνία. Μαρία! Χμύροβα εκτελεί για απευθείας, το βλέπω, μέσα στην περιοχή Λέστερ, έβγαλε έξω στην Γιάννου. Δοκιμάζει απευθείας το σουτ, δεν τα καταφέρνει, βάζει, προσπαθεί να κρατήσει μπάλα προκειμένου να ανακόψει οτιδήποτε. Αντεπίθεση για την φιλοξενούμενη ομάδα, έδωσε η Αμπράμος στην Ιωάννου και τώρα από δεξιά είναι η Φρίτα. Συγκλίνει, η πάσα της δεν ήταν καλή, η μπάλα καταλήγει προς το μέρος της Γιολάρη, είναι όμως out, πλάγιο δηλαδή, υπέρ των ladies. Εκτελεί η Αμπράμος στην Ιωάννου. Και τα λάθη εκεί, με την κατοχή να παραμένει στις ladies, πήγε να περάσει η πάσα της Ιωάννου στην Γιάννου, δεν πέρασε, παίρνει η Όλγα και κοιτάει μπροστά. Η Γιολάντα στην Βιολάρη, πάει και η Γκράβερσεν πιο μπροστά, η Γιολάντα από νυν παίρνει, δεν καταφέρει να κρατήσει, παίρνει η Όλγα όμως. Έβαλε πίεση η Παναγιώτου και δεν επέτρεψε στην Όλγα για να δώσει την μπάλα μπροστά, η οποία καταλήγει τώρα σε πόδια παιχτριών των ladies. Μύροβα στην Παναγιώτου, αλλάζουν οι δύο τους. Έβγαλε άμυνα, πολύ καλή η Σολομού. Πρώτου υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος. Κατοχή της μπάλας είναι υπέρ των ladies, το 66 με 34% για Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα. Η Φρίτα έδωσε ωραία πάσα στην Φοντσέκα, το σούτ της, θα βάλει το χέρι Αραούχο και θα σταματήσει την μπάλα. Βλέπουμε να είχε όρια προς τα δίχτυα. Εδώ το replay, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο offside, το σούτ εδώ. Αν θα έπρεπε να μαντέψουμε, θα λέγαμε ότι είχε πορεία προς τα δίχτυα. Σωτηρία επέμβαση της Αραούχο. Παναγιώτου και Χμύροβα στην εκτέλεση του κόρνερ. Κοντά μένει η Παναγιώτου, η Χμύροβα όμως κάνει το νόημα και κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Η Αραούχο υπό δυσκολία θα διώξει με γροθιές. Η Μπονίν θα κρατήσει μπάλα και θα ψάξει το στήριγμα. Δίνει στην Γεωργίου, κλέβει η Χάρτη, δίνει στην Φρίτα και αυτή με τη σειρά της στην Χμύροβα. Κοιτάει η περιοχή η Χμύροβα. Θα κρατήσει προκειμένου να γεμίσει περισσότερο και θα δώσει στην Φρίδα. Ελευθερώνεται αρχικά, κάνει το στη συνέχεια. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τη Σολομού, η οποία θα κρατήσει και θα ψάξει στήριγμα. Πάνε μπροστά η Βιολάρη και η Μπονίν. Πάει η Βιολάρη να κλέψει, δεν τα καταφέρνει. Η Ιωάννου ηρεμάει το παιχνίδι. Την Αμπράμο θα πάει στην Χάρτη. Θα ανέβει με τα πόδια και του Φάσον να πάει με την μπάλα. Η Όλγα όμως βάζει ωραία το σώμα της και παίρνει την μπαλά. Η Φρίτα εδώ πήγε να βάλει κόντρα, η οποία μπάλα κατέληξε στο πρόσωπο, φαίνεται, της Αραούχο. Για να δούμε εδώ τι ακριβώς έγινε. Ζητάει από την ιατρική ομάδα να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε εδώ τι έγινε ακριβώς. Ναι, η μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο της Αραούχο, αναπάντεχα, και σίγουρα θα χρειαστεί μερική ιατρική φροντίδα, επίσης ότι όλα είναι καλά και θα υπάρξει μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Για διπλό λόγο μπορεί να δεχθεί και για
στίγμα στο πρόσωπο, δηλαδή στο κεφάλι, αλλά και εδώ είτε μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την τερματοφύλακα κάποιας ομάδας. Εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή οι προπονητές και δίνουν οδηγίες στις παιχτριές τους. Πάμε να δούμε τι κράτησε από αυτά τα 35 λεπτά ο Πέτρος Πετρή και τι βλέπει να γίνεται στους πάγκους σε διαφορά οδηγίες. Πέτρος, ακούμε. Ναι, ουσιαστικά όπως ήταν αναμενόμενο, Ανδρέα, η Απόλλων Ladies είναι η ομάδα που κυριαρχεί μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η ομάδα που δείχνει ότι είναι έτσι πιο ανώτερη και έχει την ευχέρεια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάτι που αναμένει ο Λοράν Φασότ, ο οποίος δώσε έτσι κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες στην Στέφη την Χάρτη τώρα στην ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν πώς ακριβώς συνεχίστηκε το παιχνίδι με την Αράουχο να είναι εντάξει ευτυχώς και να δίνεται συνέχεια στο μάτς τώρα, αλλά είναι σε πλάγιο για την νέα Σαλαμίνα. Φρίντα. Κρατάει μπάλα, γυρίζει προς τα μέσα που είναι η Παναγιώτου. Στην Ρίξ. Θα κοιτάξει προς την περιοχή η Ρίξ. Προπίζει της Γεωργίου, της Αντωνίου. Η Σέντρα βγήκε, η Αραούχο ωστόσο μάζεψε. Που σήμερα έχει πολύ δύσκολο έργο, αλλά θα πάει πολύ καλά, μπορούμε να πούμε. Αυτός μας ενημερώνει στο μάτι για το πρόβλημα που προέκυψε μετά την προηγούμενη φάση για την Αραούχο, αλλά συνεχίζει κανονικά για να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Χάρτη. Γύρισε πίσω στην Ματθαίου. Η Λέστερ. Αμπράμου. Στην Ιωάννου. Και αυτή στην Φρίντα. Γύρισε προς την περιοχή, την μπαλά προς τα πίσω, εκεί που είναι η Χμύροβα. Ψάξει την Παναγιώτου. Παναγιώτου θα πάρει την προσπάθεια πάνω της, έχοντας αρκετές παίχτριες μπροστά της. Σε θέση offside η Ρίξ με την πάσα της Παναγιώτου. Εδώ βλέπουμε τη φάση, είναι ωραίο στιγμιότυπο γιατί βλέπετε στο μεταξύ, γιατί ήταν σε θέση offside, με συγχωρείτε, η Ρίξ, αλλά και για το στιγμιότυπο με τις αρκετές παίχτες της Νέας Σαλαμίνας μπροστά από την Παναγιώτου. Σύγκλινε με κοινό να κλείσουν τον χώρο για αν θα επιχειρούσε σουτ. Νεαρή μέσος των Ladies, που δημιουργήθηκε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Στο 38 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Παναγιώτου. Μύρο έρχεται πιο κάτω να βοηθήσει οργανωτικά την ομάδα της. Ιωάννου τώρα. Φρίντα. Προσπάθησε να γυρίσει προς την Ιωάννου. Έβγαλα ένα μήνα εκεί η παίχτης της Νέας Σαλαμίνας. Γιατί και η Βιολάρη πλέον πολύ πίσω να βοηθήσει, αφήνοντας την Πονίν όταν η ομάδα μείνεται μόνη στην κορυφή. Παναγιώτου. Για να περάσει ωραία πάσα. Κρατάει το πόδι της. Δίνεται φάουλ. Είναι εντάξει και σηκώνεται η Παναγιώτου. Εδώ βλέπουμε το φάουλ που της κάνει η Σταυριάννα Αντωνίου. Και η Χάρτη θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, κάνοντας νόημα να γεμίσει ο κεντρικός διάδρομος έξω από την περιοχή. Εκεί που πήγε η μπάλα, ωστόσο ήταν εύκολο το έργο για την Αραούχο. Το 100ο γκολ ψάχνει σήμερα η ομάδα του Απόλλωνα, είναι στα 99. Σε ό,τι αφορά επιτεύγματα των δύο ομάδων φέτος, στα 76 είναι η Νέα Σαλαμίνα, οι δύο καλύτερες επιθέσεις και βεβαίως οι δύο καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα, έχοντας δεχθεί 6 η ομάδα του Απόλλωνα, 9 η Νέα Σαλαμίνα. Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι αγωνίζονται οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν, βλέποντας και την βαθμολογία και τα πεπραγμένα τους.
Αβράμο, την Παναγιώτου. Πάσα προς την Ρίξ, θα περάσει τελικά. Ωραία κίνηση από τη Ρίξ. Στη συνέχεια όμως βγήκε η Όλγα σε άλλη μια φάση και έβγαλε άμυνα. Η πάσα του δεν πέρασε. Τελικά η Φονσέκα θα βγει κερδισμένη. Μονομαχία εκεί με την Γεωργία Αντωνίου. Φέρει ένα φάουλ για τις φιλοξενούμενες. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα γιατί δόθηκε το φάουλ. 401 λεπτό λοιπόν στο κοινοτικό γήπεδο Παρεκκλησιάς. Θυμίζουμε είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών. Η συγκεκριμένα η 17η αγωνιστική. Το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι με την Ladies να είναι η ομάδα που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες και την κατοχή της μπάλας. Η νέα Σαλαμίνα παρότι μπορεί να δουλεύει καλά αμυντικά πλην κάποιες ευκαιρίες που βρήκε η Ladies, χρειάζεται κάτι το καλύτερο επιθετικά. Ιωάννου την σταμάτησε η Μιχαήλ. Η Σολομού το μάθουμε και μπροστά. Με την μπάλα να καταλήγει στη Λέστερ. Χάρτη Γιάννου. Μύροβα πήγε να συνδυαστεί με την Φονσέκα, δεν πέρασε η μπάλα. Υποπίεση τώρα και θα απομακρύνει η Γεωργία Αντωνίου σε πλάγιο. Ρίξ. Η Όλγα σταμάτησε την πάσα, αλλά κατέληξε η μπάλα στη Γιάννου. Η Ρίξ. Παναγιώτου. Γύρισε προς την Λέστερ. Αβράμο στην Παναγιώτου. Κοίταξε αριστερά και προτίμησε την Χάρτη. Λέστερ. Είδε την Ιωάννου με λίγο χώρο. Της έδωσε την πάσα. Αυτή γυρίζει προς την περιοχή. Η Γκράβερσεν είναι αυτή που θα κατεβάσει. Η Αβράμο στην Γιάννου, Γκράβερσεν βγαίνει να βγάλει άμυνα. Πάσα τώρα δεν είχε αποδέχτη παρά μόνο την Αραούχο που ήταν στην περιοχή της και μάζεψε την μπάλα. Η Ρίξ την Παναγιώτου την έδωσε ύψος στην μπάλα. Μονομαχία εκεί με την Όλγα. Πήρε η Γιάννου. Η Παναγιώτου μένει στο έδαφος. Δείχνει εντάξει όμως και σηκώνεται. Ιωάννου. Δεν πέρασε η πάσα της προς την Χμύροβα. Η Γκράβερσεν πάει να περάσει. Η Πίτσιλου προσπάθησε να βγάλει μπάλα μπροστά. Παίρνει Βιολάρη τώρα. Κοιτάζοντας την Πονίν πάει να σπεράσει την μπάλα την στη Δίνη. Βγήκε όμως άμυνα από τη Λέστερ η οποία κάνει φάουλ στην Γιολάντα Πονίν. Για να δούμε στα τελευταία στάδια θα έχουμε την ευκαιρία που ψάχνει πολύ η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Η Σολομού είναι αυτή που θα εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Προτιμάει με πάσα κοντινή, όχι τελικά. Κοιτάει προς την περιοχή. Προς εκεί εκτελεί, δεν είναι άσχημη. Δεν πέρασε όμως η πάσα γιατί εκεί η Όλγα είχε τον χώρο για να γίνει επικίνδυνη. Απομακρύνεται τώρα η μπαλά από τη Λέστερ έξω και μακριά από την περιοχή της. Πάσα προς την Σταυριάνα Αντωνίου ήταν πολύ δυνατή. Και είναι πλάγιο για τις Ladies. Η Χάρτη.
Παναγιώτου, η Φονσέκα, ενώ είμαστε ήδη σε χρόνο καθυστέρησης. Ένα λεπτό θα είναι ο χρόνος της καθυστέρησης που ήδη μετράει. Λίγε πίεση από την Φονσέκα, η οποία κινείται πιο αριστερά πλέον. Ήταν το ξεκίνημα αριστερά η Φρίτα, δεξιά η Φονσέκα, στο επιθετικό δίδυμο που είχε η ομάδα των Ladies. Τώρα είναι ανάποδα, αριστερά η Φονσέκα, δεξιά η Φρίτα, αν και είναι όλα σχετικά σε αυτή την κατάσταση. Όταν η ομάδα είναι μπροστά, συγκλίνουν και μπορεί να αλλάξουν και θέση όταν η ομάδα τους είναι στην επίθεση. Χμίροβα μαζί με την Παναγιώτου. Απομακρύνεται η Παναγιώτου και θα έχουμε προσπάθεια μάλλον για σουτ. Να το δούμε και αυτό. Όλα αυτά ενώ είμαστε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς ξεπεράσαμε και το χρόνο καθυστέρησης. Με σέντρα τελικά η Χμίροβα. Στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε η Λέστερ. Τρέχει και παίρνει η Γεωργία Αντωνίου. Και αυτό είναι το τελικό σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου με τις Ladies και τη Νέα Σαλαμίνα αμοχώς του να μένουν στο 0-0. Σε ένα πρώτο μέρος που υπήρχε ρυθμός και κάποιες φάσεις, ωστόσο οι περισσότερες καλό τους οι δύο προπονητές. Παίρνει το τελικό OK για τη σέντρα στο δεύτερο ημιχρόνο ο Δημήτρης Κυριάκου, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και θα έχουμε σέντρα στο μάτς. Για όσους φίλους τώρα συνδέθηκα μαζί μας, η Νέα Σαλαμίνα αναγέννηση πύργου αγωνίζεται με τις μαύρες εμφανίσεις και επιτίθεται από δεξιά προς τα αριστερά. Με τις λευκές εμφανίσεις που επιτίθεται από αριστερά προς τα δεξιά, όπως βεβαίως κοιτάτε την οθόνη, είναι η ομάδα των Apollon Ladies, η οποία παίζει με την Μαρθέου στο τέρμα. Στην άμυνα τριάδα η Αμπράμο, η Χάρτη και η Λέστερ, που έδωσε τώρα την πάσα, είναι η τριάδα η αμυντική. Στη μεσαία γραμμή είναι η Παναγιώτου με την Γιάννου. Στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, ως fullback αγωνίζεται η Ρίξ. Στο δεξί η Ιωάννου. Η Χμίροβα είναι η παίκτρια από την τριάδα της μεσαίας γραμμής που αγωνίζεται πιο μπροστά. Πίσω από τις Φρίτα και Μπέα Φονσέκα. Φρίτα τώρα παίρνει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή. Φρίτα προϋποθέσεις, το σούτ της όμως σταματάει με ευκολό, μπορούν να πούμε, η Αραούχο που κατάλαβε ότι θα ήταν σούτ και μπήκε σωστά. Σε ό,τι αφορά στην Νέα Σαλαμίνα τώρα, αγωνίζεται με την εξής διάταξη. Στο τέρμα είναι η Αραούχο. Κέντρο άμυνας αποτελείται από Θέιλορ και Σολομού. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια με την Λέστερ να παίρνει πάνω της την ενέργεια και να ελευθερώνει κάπως το παιχνίδι. Η Παναγιώτου είναι αριστερά στην Ρίξ που ανεβαίνει. Είναι στην Χμίροβα. Προκρινώντας λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της φάσης τη σχολιά μας, η Φρίτα παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Ωραία προσποίηση. Καραβαίνει όμως την σκέψη της η Αραούχο και βγαίνει σωτήρια, μπορούμε να πούμε, και μαζεύει την μπάλα. Στο ένα άκρο της άμυνας αγωνίζεται η Γεωργία Αντωνίου για τις παίκτριες του Ανδρέα Μαρθέου, ενώ βλέπουμε σε replay την φάση με την Φρίτα. Στο άλλο άκρο είναι η Πίτσιλου. Στην μεσαία γραμμή αγωνίζονται η Όλγα, η Φρίτα τώρα στο μεταξύ, στην νέα προσπάθεια βγάζει μπάλα και ανεβάζει την ομάδα της η αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας, της Σολομού. Παραφέρα τα λήξη στην Πονίν. Ψάχνει με πάσα την Βιολάρη. Η Λέστερ θα πάρει, έχοντας νωρίτερα υποδειχθεί σε θέση offside. Η Βιολάρη, η οποία μαζί με την Πονίν και τη Σαβριάννα Αντωνίου αγωνίζονται στην επίθεση. Και λέγαμε νωρίτερα για την μεσαία γραμμή, αποτελείται από Όλγα, Μιχαήλ και την Γκράβερσεν. Η Χμίροβα θα κρατήσει μπάλα, θα ψάξει την Φρίτα. Περνάει, η Αραούχο αφήνει και μπάλα είναι σε out για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Προϋποθέσεις σημαντικές εδώ για την ομάδα των Ladies. Με την Αραούχο να βλέπουμε να ακουφίσει να περνάει
θα είναι εκμετάλλευτη αυτή η φάση προφανώς για την εστία της. Σηκώνει την άπη για ζέσταμα ο τεχνικός της Σαλαμίνας Αναγέννησης Πύργου, ενώ οι διπαίκτριες των Ladies κάνουν το δικό του ζέσταμα στο συγκεκριμένο χώρο, τον προκαθορισμένο βεβαίως. Η Αραούχο θα μαζέψει. Η Βιολάρη κατέβασε στην Κράβερσεν και πάλι η Βιολάρη με τη μία στην Μπονίν. Κοιτάει προς την περιοχή, θα ψάξει τη Βιολάρη με προθυμένη πάσα. Η Αμπράμο κατέβασε, έκλεψε όμως τη Βιολάρη. Πατάει για την Μπονίν και εκεί η Παναγιώτου και θα πάρει την μπάλα. Επιμένουν όμως οι Ερυθρόλευκες, είναι με τα μαύρα βέβαια σήμερα. Μιχαήλ πίσω στην Σολομού, της επιστρέφει την μπάλα, προλαβαίνει Μιχαήλ. Στη διασύνηση όμως να προλάβει την μπάλα, δεν καταφέρει να βρει την Βιολάρη. Θα πάρει και πάλι Μιχαήλ, η Όλγα τώρα στην Σολομού. Βαθιά παλιά ψάχνοντας Βιολάρη ή Μπονίν. Η Βιολάρη έπαιξε μπάλα μπροστά, η Λέστερ έτρεξε και κάλυψε. Να λοιπόν που βρίσκει και η Νέα Σαλαμίνα τις προϋποθέσεις για να απειλήσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν της είχε σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο. Εδώ πλησίασε στο να υπάρξει ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία, να είμαστε σωστοί και ξεκάθαροι. Ανοίγει δηλαδή γενικότερα το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ιωάννου ψάχνει την Φονσέκα, δεν πέρασε η μπάλα. Καταλήξει στην Λέστερ τελικά. Πια ανοίγει στην Χάρτη που αφήνει την άμυνά της και ανεβαίνει να βοηθήσει και αυτή οργανωτικά. Μένει η Παναγιώτου πίσω. Η Ρίξ θα γυρίσει και έδωσε ένα κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα. Παναγιώτη είναι αυτή που πάει, αλλά έχει ήδη πάρει θέση η Χμύροβα. Κάτι που κάνει σε κάθε παιχνίδι ο Φασόντας, θέλει δύο παιχτρίες στα σημαίνα. Συνήθως είναι η Χμύροβα και η Χάκμαν. Σήμερα είναι η Παναγιώτου και η Χμύροβα. Με την Χμύροβα είναι αυτή που εκτελεί. Πευθείας έξω ωστόσο. Περνάει και αυτή η φάση για την εστία της Αραούχο. Σε σχέση με το πρώτο μέρος βλέπουμε ξεκάθαρα την Μπονίν να είναι παίχτρια που κινείται στην κορυφή της επίθεσης. Βιολάρη παραμένει στο αριστερό άκρο, όπως ξεκίνησε δηλαδή το παιχνίδι. Η πίεση της Γιάννου έφερε πλάγιο υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Με την Πίτσιλου είναι αυτή που θα το εκτελέσει. Ρίχνει μπροστά προς την Βιολάρη. Πλάγιο τώρα για τον Απόλλωνα. Το οποίο θα εκτελέσει η Ιωάννου, έχοντας κοντά της την Αμπράμο. Αυτή θα ψάξει. Κατέβασε. Και έδωσε στην Χάρτη. Παναγιώτου. Το πίεση θα χάσει. Είναι η Μπονίν που θα ψάξει τη Βιολάρη εξαιρετικά. Για να δούμε τη Βιολάρη. Απευθείας το σουτ. Μπάλα είναι έξω. Η πρώτη καλή φάση στο μάτς για την Νέα Σαλαμίνα. Αυτό φέρνει και χειροκρότημα από τον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Λογικό είναι, είπαμε και νωρίτερα, ότι δείχνει να βρίσκει διαδρόμους πλέον η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ένα μικρό ατύχημα εδώ είχαμε και με τον διαιτητή που δείχνει να είναι εντάξει. Εδώ η πάσα προς την Βιολάρη πήγε με τη μία να νικήσει. Δεν έπιασε προφανώς το σουτ που ήθελε την Μαθαίου. Ήθελε να νικήσει, ολοκληρώνοντας την πρόταση νωρίτερα. Η Γιάννου. Η Ρίξ. Η μπάλα θα περάσει σε πλάγιο υπέρ της Νέας Σαλαμίνας. Και πάμε στα γρήγορα στον Πέτρο Πετρί να δούμε τι φέρνει η τελευταία ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Και γενικότερα τι κρατάει στα πρώτα 8 λεπτά
του δεύτερου ημιχρόνου, ναι. Πέτρο. Τα πρώτα χειροκροτήματα είδαμε στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας με τον Ανδρέα Ματθαίου να χειροκροτεί την προσπάθεια της Άντρης Βιολάρη, κάτι που θέλει να βλέπει στο παιχνίδι ο coach της Νέας Σαλαμίνας. Και όπως ανέφερες και εσύ, Ανδρέα, προηγουμένως, είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι ουσιαστικά. Θα δούμε την Φρίτα που πάει πλάγια, θα κοιτάξει προς την εστία. Προσπαθίζει για τη σέντρα, κέρδωσε ένα corner για τη ladies του Απόλλωνα. Αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα και είπε και ο συνάδελφος Πέτρος Πετρή, βοηθάει στο σίγουρα να δούμε καλύτερο θέαμα. Το πιο ανοιχτό παιχνίδι, βλέπουμε τον αριθμό των corner, είναι το τέταρτο για την ομάδα του Απόλλωνα. Δεν έχει κερδίσει κάποιο η Νέα Σαλαμίνα. Την ώρα που ο Λοράν Φάσο θέλετε να καλεί κοντά του παίχτρια, θα μας πει περισσότερα ο Πέτρος Πετρή. Χμήροβα θα εκτελέσει και πάλι έξω. Για εξοπλισμό είστε παίχτρια στον πάγκο του Απόλλωνα. Δεν θα προχωρήσει τώρα σε αλλαγή ο Λοράν Φάσο. Στην συνέχεια γενικότερα βλέποντας πως κυλάει το παιχνίδι. Αυτό που μπορούμε να μου ξεκαθαρίσουμε είναι πως παρουσιάζεται βελτιωμένη σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο η Νέα Σαλαμίνα, κυρίως τα μεσοπιθετικά, γιατί αμυντικά ήταν και τα καλή, κινδύνευσε μεν, δεν δέχτηκε δε στο πρώτο μέρος. Εδώ λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, η Λέστερ πήρε όμως και έχει χώρο, η Όλγα θα πάει να βγάλει άμυνα, δεν θα καταφέρει, η Παναγιώτου θα πάρει, ψάχνει το στήριγμα. Πήγε η Φωσέκα, έβγαλε άμυνα η Γεωργία Αντωνίου. Ρίξ έψαξε την Παναγιώτου. Ρίξ έδωσε στην Λέστερ. Κότερα θα την ευνοήσει. Δεν είναι παρά να καταλήγει στην Γιάννου. Η Ιωάννου πήγε με τη μία, δεν έκανε καλή πάσα. Και έτσι θέλουν ηρεμία από τον πάγκο του Απόλλωνα. Ιωάννου γύρισε στην Λέστερ, βλέπει τον κίνδυνο της Μπονίν. Γιάννου στην Παναγιώτου. Για τον Ιου. Παλεύει. Πέναντι στην Φωνσέκα, κερδίζει το πλάγιο. Για τον Ιου Γεωργία θα το εκτελέσει. Ψάχνοντα τη Σταυριάνα Αντωνίου, πήγε να γυρίσει. Απομακρύνει η χάρτη. Παρή Μπονίν. Περιφερώνεται ωραία. Προσπάθησε να δώσει πιο μπροστά η Γκράβερσεν που πήρε την μπάλα. Και θα καταλήξει σε πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. Στο 57ο λεπτό. Το 0-0 διατηρείται. Το που άλλαξε σύγκριση με το πρώτο μέρος, είπαμε ξανά ότι και η Νέα Σαλαμίνα βρήκε φάση. Αμπράμου. Λέστερ. Γιάννου. Η μπάλα στην Φρίδα. Αυτή στην Ιωάννου. Η μπάλα είναι έξω. Πέτρο, είπαμε για την Νέα Σαλαμίνα ότι παρουσιάζεται καλύτερη, ιδίως στο μεσοθετικό κομμάτι, σε σύγκριση με το πρώτο μέρος, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και λίγο έλλειψη καθαρού μυαλού, νομίζω, στην πλέη της. Γίνονται λάθος πάσες, ιδίως στο δικό της επιθετικό κομμάτι. Δεν ξέρω τι ακούς από τον πάγκο ή αν έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο. Να δούμε τη φάση όμως με την Αντωνίου. Σταυριάνα Αντωνίου, πάει πλάγια, υποπίεση εκεί, από την Ρίξ, κέρδωσε ένα πλάγιο, να δούμε τη φάση και θα σου δώσω το λόγο. Ο Πέτρο, τους είναι μπροστά η Νέα Σαλαμίνα. Η Γεωργία Αντωνίου είναι αυτή που τρέχει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο.
Ιουνίου με την Γκράβερσεν, πήγε να γυρίσει προς την περιοχή αυτή, δεν τα κατάφερε. Η Φρίτα τώρα με τρεις μπροστά της, για να δούμε την Φρίτα πάει πλάγια μέσα στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ, η μπάλα είναι out. Λοιπόν Πέτρος, ακούμε τώρα. Είναι η αλήθεια, Ανδρέα, είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τον Λουράν Φάσο τα τελευταία λεπτά και αλλά καλεί συνεχώς τις ποδοσφαιρίστριες του να ηρεμήσουν το παιχνίδι τους, να αγωνίζονται χωρίς άγχος, αφού μάλιστα ιδιαίτερο παράδειγμα ήταν και η τελευταία μια εναλλαγή της μπάλας της Φρίτας με την Μαρία την Ιωάννου, η οποία έβγαλε την μπάλα ανάουτς και ο Λουράν Φάσο προβληματισμένος τους είπε να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν στο παιχνίδι τους. Να δούμε εδώ την πάσα προς την Πονίν, η Χάρτη γύρισε πίσω στην Μαθαίου. Την ώρα που μας μίλαγες Πέτρο, είδα τον Φασότ να δίνει κάποιες οδηγίες για το τακτικό κομμάτι, να το δούμε όμως στην πράξη, αλλά νομίζω αφήνει την τριάδα πίσω και πάει στη τετράδα, το βλέπεις τώρα ξεκάθαρα νομίζω, ναι. Για τις ladies. Πάει η Λέστερ στη μεσαία γραμμή, θέλει να δουλέψει καλύτερα το... τη μεσαία του γραμμή. Προφανώς εδώ ωραία πάσα προς την Φονσέκα. Τρέχει η Αραούχο, τρέχει και η Φονσέκα. Δεν θα προλάβει. Προς το touch της η μπάλα θα περάσει εκτός. Λοιπόν, συνεχίζοντας το τακτικό κομμάτι για τις ladies και μας λες λίγο για την αλλαγή. Μάλλον σ' ακούμε τώρα, Πέτρο, πιο σωστά. Ναι, θα έχουμε αλλαγή για την νέα Σαλαμίνα με την Άπη να ετοιμάζεται τώρα και θα μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα ποια ποδοσφαιρίστρια. Α, βλέπουμε τώρα. Την καθιστά την... Όχι. Α, όχι, ακόμα. Περισσότερο έτσι για ψύχωση της, ναι. Δίνει τα χέρια η Βιολάρη. Μάλιστα, βλέπουμε τώρα την Σταυριάννα την Αντωνίου. Ναι, την Σταυριάννα Αντωνίου να την αντικαθιστά η Άπη. Ναι, η Άπη λοιπόν περνάει μέσα, παίρνει τη θέση της Σταυριάννας Αντωνίου. Μια αλλαγή πρέπει να πούμε, βεβαίως μένοντας επιβεβαίωση, είναι καθαρά αλλαγή προσώπου. Καθώς θα χωρίζει μια ακραία επιθετικός όπως αγωνίζοντας σήμερα, μπαίνει μια αντίστοιχη, αλλά βλέπω να κινείται η Άπη αριστερά. Η Βιολάρη πάει στην κορυφή και πάει στο δεξί άκρο της επίθεσης η Μπονή, να το δούμε όμως στην πορεία. Δηλαδή αυτή στο 60 βεβαίως, δώσαν μια ώρα αγώνα. Και προστάμε την πώς αγωνίζεται πλέον η ομάδα του Απόλλωνα. Με τετράδα πίσω στο δεξιά άκρο της άμυνας Ιωάννου, στο αριστερό η Ρίξ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι Αμπράμο και Χάρτη. Στη μεσαία γραμμή είναι Παναγιώτου, η Λέστερ και λίγο πιο μπροστά η Γιάννου. Και πλέον στα άκρα κινούνται, τουλάχιστον πλέον όπως, τα έκανε, όπως είναι τώρα, είναι η Φονσέκα στο ένα, η Φρίτα στο άλλο και φαίνεται η Χμήρωμα να κινείται στην κορυφή. Άρη βεβαίως που αλλάζει συνεχώς αυτό. Εδώ κλέβει η Όλγα και ψάχνει με ψηλή παγιά την Γιολάρη. Θα καταφέρει να κατεβάσει την μπάλα, αλλά βγήκε η άμυνα από την Αμπράμου. Υπήρχε και δυνατός άνεμος και δεν ήταν εύκολο το έργο για ψηλές μπαλιές. Η Γκράβερσεν θα κατεβάσει, κοντά της η Μπονίν γυρίζει προς τα μέσα με την Γκράβερσεν. Κάνω ωραίο 1-2. Γκράβερσεν πάει να περάσει, έβγαλε όμως άμυνα η Λέστερ και λόγω της κόντρας πήρε και το πλάγιο. Πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε νωρίτερα. Κινείται στο αριστερό άκρο η Άπη, στο δεξί η Μπονίν, στην κορυφή η Βιολάρη που αγωνιζόταν μέχρι την αλλαγή της Άπη στην κορυφή της επίθεσης. Η μπάλα τώρα από την σέντρα που έγινε πήγε σε out και ακούσαμε μια φωνή από κάποιο πάγκο να προσέχουν τον αέρα. Προφανώς παίζει το ρόλο του Πέτρο, είσαι στο γήπεδο, φαντάζομαι βλέπεις και εσύ κάποιες προσπάθειες να αλλάζει η πορεία της μπάλας από τον άνεμο. Να δούμε όμως την προσπάθεια της Φρίτα, έρχεται η Ρίξ για το overlap. Περνάει δηλαδή ακραία αμυντικό στην ακραία επιθετικό. Η σέντρα της δεν είναι σπουδαία. Σας ακούμε Πέτρο. Όντως ο άνεμος είναι κάτι που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστριών. Ωστόσο μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και τόσο έτσι έντονος ο άνεμος και δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει και τόσο ιδιαίτερα την απόδοση των ποδοσφαιριστριών. Για να σημειώσουμε ότι ο Λουράν Φασότ συνεχίζει να δίνει οδηγίες με αρκετά έντονο ύφος καθώς αναμένει αυτό το γκολ.
Μάλιστα, η Φρίτα γύρισε προς την περιοχή, δεν πέρασε η πάσα της, επιμένει όμως. Είδαμε νωρίτερα μια πολύ ωραία ενέργεια της Μπονίν, ανάμεσα σε τρεις παίχτριες του Απόλλωνα. Φονσέκα, Παναγιώτου, κοιτάει προς την περιοχή, βγάζει ωραία σέτρα για τη Λέστερ. Κατέλαβε τη σκέψη της και μάζεψε η Αραούχο, στη συνέχεια δέχτηκε και το φάουλ από την αμυντικό σήμερα πλέον από το 60 πιο σωστά, αγωνίζεται στο κέντρο η Λέστερ. Εδώ η ωραία σκέψη της Παναγιώτου και η προσπάθεια στη συνέχεια της Λέστερ, η οποία έφερε φάουλ για την Αραούχο, το οποίο εκτελείται. Η Όλγα κατεβάζει, γύριζε στη Σολομού και αυτή στην Αραούχο, αφού υπήρχε αρκετή πίεση από τις παίχτες των Ladies. Η Βιολάρη στην Άπη, αλλάζουν ωραία, δεν πέρασε η πασά της Βιολάρη, έχει τώρα στήριγμα όμως την Άπη από πλάγια. Η Άπη μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει, η Χάρτη θα κατεβάσει, η Παναγιώτου θα πάρει και προσπάθησε να βγάλει άμυνα η Άπη, πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα. Ιωάννου έριξε για την Φοντσέκα, θα κατεβάσει για να γυρίζει ωραία, ήρθε όμως η Όλγα να την σταματήσει για να πάρει φάουλ. Σας ακούσουμε Πέτρο. Την πρώτη αλλαγή θα έχουμε και για την ομάδα των Απόλλων Ladies, με τον Λοράν Φασότ να έχει φωνάξει στη Μαριλένα Γεωργίου, η οποία ετοιμάζεται τώρα και θα μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα ποια ποδοσφαιριστρία θα αντικαταστήσει. Αλλαγούμε μάλλον αλλαγή που θα αγοράσει τα επιθετικά άκρα, να δούμε ακριβώς τι έχει στο μυαλό του, γιατί από τη μία είναι η Φρίτα, πρώτη του σκόρερ, δεν νομίζω να αποχωρήσει αυτή. Να δούμε ακριβώς με την αλλαγή. Η Αμπράμο φαίνεται αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα είναι αυτή που θα αποχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει κάπως τα πλάνα του Λοράν Φασότ. Βλέπουμε την Λέστερ να δέχεται οδηγία να πάει αυτή στο κέντρο άμυνας. Προφανώς θα έχουμε και τις σχετικές μεγαλαράξεις, εσωτερικές δηλαδή αλλαγές για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Ματθαίου παραλέβεται αυτή τη διακοπή και δίνει οδηγίες στις παιχτριές του. Ήταν κοντά του από ό,τι είδα η Χριστίνα Πίτσιλου. Να σας ακούσουμε Πέτρο, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες η Αμπράμο που αντιμετωπίζει, όπως είπα, πρόβλημα. Και είναι η ποδοσφαιρίστρια την οποία θα αντικαταστήσει η Μαριλένα Γεωργίου μετά από οδηγίες του Λοράν Φασότ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά στην Αμπράμο, όπως αν είναι σε θέση ουσιαστικά να συνεχίσει στο παιχνίδι, και έκανε με νόημα με τα χέρια του ότι θα είναι η ποδοσφαιρίστρια η οποία θα αποχωρήσει για να περάσει στη θέση της η Μαριλένα Γεωργίου, ενώ την ίδια ώρα ο Λοράν Φασότ δίνει κάποιες οδηγίες στις ποδοσφαιρίστριες του και αναμένουμε τα εναπομείναντα λεπτά για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια για τις δύο μάτς. Μάλιστα, ένα πράγμα έχει ήδη αποχωρήσει και έχει ήδη περάσει στο μάτς η Γεωργίου, την οποία βλέπω να κινείται στο αριστερό άκρο, η Φονσέκα μένει στο δεξί και έχουμε την Χμήρο αναγωνίζεται στη μεσαία γραμμή μαζί με Γιάννου και Παναγιώτου. Όπως ξεκίνησα δηλαδή το μάτς, πήγε πίσω η Λέστερ πλάι στην χάρτη, εκεί που δηλαδή είναι φυσική της θέση. Γεωργίου στην πρώτη της επαφή με την μπάλα, θα ψάξει την Φρίτα, η πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, καλύφθηκε κιόλας η Φρίτα από αντίπαλο. Είχε ενδιαφέρον η οδηγία που μόλις είπε ο Φασότ. Πέτρο, να σας ακούσουμε. Ακριβώς ήταν αυτό που έχει ζητήσει, τις μακρινές μπαγιές και τον έλεγχο της μπάλας ουσιαστικά από τις ποδοσφαιριστές του. Και να μην μπάλα κάτω, προφανώς αποφεύγοντας τις ψηλές μπαγιές που επηρεάζει και πολύ ο άνεμος. Η Άπη κόβει μέσα, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα ήταν η Χάρτη. Στην Φονσέκα θα κοιτάξει προς το μέρος της Φρίτα, βγήκε άμυνα εκεί από την Τέιλορ. Η Παναγιώτου θα πάρει και θα δώσει στην Ρίξ κοντά της η Μαριλένα Γεωργίου. Πάμε και νωρίτερα, πέρασε στο μάτς. Open, open,
Φονσέκα. Κάνει τις προσποιήσεις. Πήγε να γυρίσει προς το κέντρο της περιοχής. Η μπάλα θα απομακρυνθεί τώρα από την Όλγα. Η Άπη υποπίεση με την Φονσέκα. Η μπάλα είναι σε πλάγιο. Έχει δοθεί φάουλ. Για να δούμε ακριβώς ποια είναι η απόφαση του διαιτητή. Ναι, είναι φάουλ. Και η Παναγιώτου είναι αυτή που εκτελεί σαν γρήγορα, δίνοντας στην Χμίροβα. Θα είναι ευνοήσει η κότρα, θα κάνει το σουτ. Μαζεύει η Αράου. Όλγα. Μπάλα στη Λέστερ και από εκεί στην Ρίξ. Η Γεωργίου προσπάθησε για την σέντρα, η μπάλα είναι out. Η Φρίτα βέβαια προσπάθησε για τη σέντρα, μετά από πάσα της Γεωργίου. Και η Αραούχο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια σε ένα παιχνίδι που υπάρχει, αλήθεια είναι, ρυθμός, βλέπουμε κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι μονόπλευρο συναγωγικά το ενδιαφέρον όπως το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που λείπει προφανώς, και αυτό θα είναι στο πάνω μέρος της οθόνης, το αριστερό πάνω μέρος, είναι το γκολ. Η Σολομού θα εκτελέσει το φάουλ για την Νέα Σαλαμίνα. Η Βιολάρη θα υποδεχθεί, θα κατεβάσει και για να δούμε θα κρατήσει ανάμεσα σε δύο. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η Λέστερ πάει να ανέβει. Αλλά είναι τώρα πλάγιο για την Νέα Σαλαμίνα. Το πλάγιο θα εκτελέσει η Πίτσιλου στο μέρος του Μιχαήλ. Η Άπη παίρνει Άπη και έχει λίγο χώρο μπροστά της. Είναι μαζί με τη Λέστερ, πέφτει για το τάκλιν. Η δεύτερο τάκλιν τώρα από την Άπη, προσπάθησε να κρατήσει αλλά θα καταλήξει στη Λέστερ. Κερδές μονομαχίες και δυνατές μεταξύ των παιχτριών. Η Παναγιώτου αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Πάσα δεν περνάει, τώρα θα πάρει Μιχαήλ. Φέρει τώρα διακοπή ο διαιτητής, καθώς είναι στο έδαφος η Μαρία Ιωάννου, σε μια σύγκρουση νωρίτερα που είχε με την Όλγα. Δείχνει εντάξει η Ιωάννου. Και θα έχουμε επανέναξη του μάτς με ελεύθερο διαιτητή. Νέες οδηγίες από τον Ράφα, αυτό καλή κοντά του τις παίχτριες. Βλέπουμε την φάση νωρίτερα, όπως βρέθηκε στο έδαφος η Ιωάννου. Και όλεγα στην Άπη. Σέντρα στην περιοχή, εκεί που είναι Μαθαίου και Ελέχη, μαζεύει. Μαθαίου, είναι στην Φρίτα, αυτή με τη μία ψάχνει την Χμίροβα, έχει δύο παιχτρίες να αντιμετωπίσει και κάνει ωραία προσποίηση και υποδέχεται. Εδώ και στην Ρίξ, βγήκε η άμυνα από την Πονίν, στη συνέχεια κερδισμένες οι παιχτρίες του Απόλλωνα, η πάσα της Χμίροβα δεν θα περάσει, νέα πάσα μπροστά. Η Γιολάρη προσπαθεί να ελευθερωθεί. Η Λέστερ πιάνει πολύ από την άμυνά τη για να ακολουθήσει την Βιολάρη, η οποία θα κρατήσει ανάμεσα σε δύο. Ανεργές μονομαχίες εδώ. Η Βιολάρη θα καταφέρει όμως, δεν θα περάσει από το εμπόδιο της Παναγιώτου που περνάει. Δύο. Στην τρίτη σταματάει την κανονικά όμως από την Όλγα. Η Χάρτη θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε την προσπάθεια εδώ της Βιολάρη και συνέχεια η Παναγιώτου κράτησε, πέρασε, γκρεμίστηκε από την Όλγα. Πάσα τώρα της
προς την Φρίτα. Δεν άρεσε το Λόρα Φασότ, είχε ένα παράπονο. Συνέχεια όμως με χειροκρότημα παρότρινε τις παίχτριές του να συνεχίζουν. Μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Καροχύρης μπάλας παραμένει περίπου σε δύο επίπεδα που είχαμε στο πρώτο μέρος, στο 65-35% για Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα. Ιωάννου, η Φονσέκα κατέβασε στην Γιάννου. Απομάκρυναν οι παίχτριες της Νέας Σαλαμίνας, με την μπάλα καταλήγει στην Χάρτη που με κεφαλιά ψάχνει αμέσως στην Παναγιώτου, έρχεται η Πονή να πάρει και τώρα η Άπη. Κοιτάει που είναι η Βιολάρη, κοιτάει και που είναι η Μπονίν. Αυτήν έψαξε ο Λέστερ, κατάλαβε τη φάση και πήρε εδώ είναι στην Χμύροβα η Όλγα. Τώρα θα κάνει χέρι και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Η Λέστερ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Στο 25ο λεπτό. Χάρτη. Ανεβαίνουν τα μπακ το Απόλλωνα. Προφανώς με τα βοδηγία του Φασότ. Η Παναγιώτη έμεινε να βοηθάει στην άμυνα. Αλλά τώρα σε ένα από αυτά, στη Ρίξ. Αλλάζει με τη Γεωργίου. Και βγάζει άμυνα η Αντωνίου. Μπάλα είναι σε κόρνερ για την ομάδα των Ladies. Με την Χμύροβα και την Παναγιώτου και πάλι κοντά στην μπάλα. Γεμίζει μικρή περιοχή, η αλήθεια είναι της Αραούχο. Πολλές παιχτρίες εκεί. Παναγιώτου είναι αυτή που θα εκτελέσει αυτή τη φορά. Όχι, η Χμύροβα. Κάνει το σχετικό νόημα, όμως υπάρχει πολύς δυνατός άνεμος. Παίρνει μέχρι και την μπάλα, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν μπορεί κάτι να κάνει η Παναγιώτου. Βλέπετε και την κλίση που έχει πάρει το Σημεάκι. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο για την Παναγιώτου. Θα κάνει όμως η σέντρα. Αλλά από το πρώτο δοκάρι στο δεύτερο. Η σούτ εδώ, γκολ! Ωραίο, πολύ ωραίο τελείωμα από την Λέστερ. Σουτ Λόπα στην κίνηση και το 1-0 για τον Απόλλωνα. Στο 77ο λεπτό βρίσκει τον τρόπο ο Απόλλωνα να νικήσει την άμυνα της Νέας Σαλαμίνας λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο που είδαμε. Και είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που σκοράρει η Λέστερ. Είχε σκοράρει και στη ρεβάτση με τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα σκοράρει και εδώ ένα πολύ εξαιρετικό γκολ. Βλέπετε την απομάκρυση. Δείτε που επιχειρεί το σουτ Λόμπα. Και αυτό που λέμε συχνά στην ποδοσφαιρική αργό, κρεμάζει την Αραούχο. Ο Ράφασο δεν δέχτηκε συσσαγωγικά τα συγχαρητήρια. Είπε τη Λέστερ να επιστρέψει στη θέση της και να έχει το μυαλό της. Πήγε να τρέξει προς τον πάγκο η σκόρερ. Για τις ladies λοιπόν η Λέστερ. Για να δούμε εδώ την φάση, μπαίνει η Γεωργίου στην περιοχή. Γύρισμα τώρα παράλληλο, δεν πέρασε. Περίμεναν εκεί η Φρίτα και η Φονσέκα. Επιμένουν οι ladies. Το γκολ λοιπόν στο 77ο λεπτό. Βρίσκει τον τρόπο δηλαδή η Ladies. Να δούμε εδώ η Φρίτα θα βγει με προϋποθέσεις απέναντι στην Αραούχο. Περνάει την Αραούχο η Φρίτα ανάμεσα σε δύο. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει, η μπάλα είναι κόρνερ τελικά. Ρίξε παρέμβαση εκεί. Again,
corner με την Παναγιώτου και τη Χμύροβα. Στο ένα corner που εκτέλεσε η Παναγιώτου πάντως ακολούθησε goal. Το σημειώσουμε. Η μπάλα και πάλι στη Λέστερ για να δούμε τι θα δοκιμάσει. Η μπάλα βρίσκει σε σώμα. Παίχτριον, σε σώματα μάλλον, παίχτριον της Σαλαμίνας. Τώρα περνάει out. Λοιπόν, να δούμε τι φέρνει αυτό το goal στους δύο πάγκους. Πέτρο, είμαστε στα τελικά στάδια του μάτς. Αντιλαμβάνεσαι, έχει μεγάλη σημασία αυτό το goal. Και βεβαίως, τι αντιδράσεις έφερε, ας ακούσουμε. Ακριβώς, Ανδρέα, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε πανηγυρίστηκε αρκετά έντονα από τον πάγκο των Apollon Ladies τον goal, το εξαιρετικό goal που πέτυχε η Λέστερ. Ωστόσο, ο Λοράν Φασότε δεν εφησυχάζεται, συνεχίζει να δίνει ακόμη οδηγίες στις ποδοσφαιριστριές του, έτσι με έντονο ύφος. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουν δεδομένη την νίκη τους οι ποδοσφαιριστριές του, καθώς ασφαλώς το 1-0 είναι ένα εύθραστο σκορ. Από την άλλη, ο Ανδρέας Ματθαίου κάλεσε τις ποδοσφαιρίστριες του να παραμείνουν συγκεντρωμένες στο παιχνίδι τους και να προσπαθήσουν να αναπτυχθούν ώστε να απειλήσουν την αντιπαλιαστή. Να πούμε ότι είναι το δεύτερο γκολ της Λέστερ στο πρωτάθλημα και τρίτο συνολικά φέτος. Είπαμε και νωρίτερα, σκόραρε και στο προηγούμενο αγώνα χρονικά για την ομάδα του Απόλλωνα. Προηγούμενος αγώνας χρονικά βεβαίως ήταν για το κύπελλο, η ρεβάνς απέναντι στον Άρη. Σε παρόμοιο σημείο ήταν στην ίδια αισκία, με σούτ συγκίνηση μετά από εκτέλεση στη μέρη φάσης. Φάουλ τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα που συνεχίζει την πίεση. Αυτό το γκολ είναι, λες και έχει αναπτερώσει το ηθικό για την γηπεδούχο ομάδα. Σαν κοντινό κόρνερ αυτό το φάουλ, βλέπετε. Χμύροβα. Παναγιώτου πάει προς την περιοχή. Ready. Την εκτέλεση του κόρνερ για τις ladies. Χμύροβα εκτελεί. Πάει για το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από την Χάρτη που μακρύνει τώρα και ο Λάρη. Μένει στην περιοχή μπάλα και τώρα βγαίνει από την Γκράβερσεν. Θα τρέξει Ρίξ. Την αφήνει η μπάλα σε πλάγιο. Πήρε η Γεωργίου την κανονικά όμως. Με τον Φαζόντα να φωνάζει συνεχώς για να πάρουν την θέση του σωστά οι παιχτριές του. Που είναι μένος από την άλλη ο Μαθαίου. Γνωρίζει ότι σε εκείνη την φάση υπήρχε κίνδυνος για την αισθητία της ομάδας του με τον τρόπο που ανέβηκαν οι αντίπαλες. Ωστόσο ήταν και ένα τελείωμα εξαιρετικό από την Λέστερ, η οποία κρατάει τώρα την μπάλα. Και είναι κάτι προφανώς που πηγαίνουν συχνά, γιατί και στο επόμενο κόρνερ που εκτελέστηκε πήγε η μπάλα προς τη Λέστερ που έρχεται από πίσω για να βάλει πίεση είτε με σουτ είτε με σέντρα προς την περιοχή. Η Παναγιώτου περνάει ωραία την Όλγα. Παναγιώτου περνάει και την Γκράβερσεν. Άρχοντας αντίπαλο τώρα την Γιολάντα, προτιμάει την πάσα. Η Γεωργίου κέρδωσε ένα πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Χμύροβα στη Γεωργίου, αυτή ψάχνει την Φρίντα. Πάσα τώρα στην Βιολάρη. Ανάμεσα σε πολλές, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ η Βιολάρη. Πάμε και νωρίτερα για την κόντρα που υπάρχει και μεταξύ της παίχτριας που μόλις αναφέραμε και της Φρίντας ό,τι αφορά πάντα την πρώτη σκόρερ της σεζόν. Για την ώρα δεν έχουν σκοράρει καμία από τις δύο. Ενώ βεβαίως με τον γκολ αυτό η ομάδα των Ladies έχει φτάσει τα 100 σε αυτή τη σεζόν. Σημαντικός αριθμός και ορόσημο βεβαίως. Ήταν στα 99. Σε ό,τι αφορά πάντα στο πρωτάθλημα είναι στα 100 σε 15 αγώνες. Φονσέκα έβαλε την κόντρα η Άπη.
πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Στο 8-24 λεπτό. Με το σκορ έχει η ομάδα των Ladies. Θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Αυτό που τους ακούσε ήταν και η ισοπαλία, όμως προφανώς ήθελαν την νίκη, το είπαν και οι άνθρωποι των ομάδων, το έλεγαν και εκτός αέρα ότι θέλουν την νίκη στο τελευταίο παιχνίδι. Ένα φάουλ τώρα δέχεται η Λέστερ, που όπως σχολιάσαμε νωρίτερα σημείωσε το 100ο γκολ για τις Ladies στην φετινή σεζόν. Βλέπουμε εδώ το φάουλ. Παναγιώτου στην Ρίξ. Η πάσα τώρα στην Γιάννου. Πάσα δεν πέρασε. Φονσέκα στην Λέστερ. Μύροβα πάει να ελευθερωθεί. Δεν τα καταφέρνει. Πάει πάρα όμως στην Γιάννου. Και τώρα Ιωάννου. Λέστερ δεν πέρασε η πάσα προς την Φρίντα. Η Πίτσιλου είναι αυτή, προσπάθησε να κρατήσει πλάγιο η μπάλα για την ομάδα του Απόλλωνα. Ιωάννου. Έριξε την μπάλα, νέο πλάγιο τώρα από την παρεμβάση της Μιχαήλ. Ιωάννου εκτελεί. Η Χμήρο απαγεί για να κατεβάσει, μπάλα καταλήγει στην Ιωάννου. Χάρτη. Γύρισε προς την περιοχή εκεί που ήταν η Φρίντα, δεν κατάφερε να ελέγξει όπως θα ήθελε. Η Μπονίν σε μονομαχία με την Γεωργίου, τώρα η Παναγιώτου. Η Ρίξ, Παναγιώτου, στην Χάρδη. Λέστερ, Ιωάννου. Ζητάει ο Ματθαίου να ανέβουν οι παίκτριες του, να μπει πίεση από τη μεσαία γραμμή, να μην αφήσουν να κάνει το παιχνίδι. Εδώ η Σέντρα. Κατέβασε Ιωάννου, η Γεωργίου με συγχωρείτε. Η Φρίτα πήρε, Παναγιώτου τώρα θα κρατήσει για να ψάξει την Γιάννου που έχει λίγο χώρο. Πάσα προς την Χμήροβα, περνάει τελικά εκείνη, Φοντσέκα, δεν προλάβε όμως. Η μπάλα είναι out για την Σαλαμίνα. Με την Αραούχο να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Βρίσκεται στα τελευταία του λεπτά, χρόνο να υπολογίσουμε χρόνο καθυστέρησης. Η Σολομού συγκλίνει. Ελεύθερωσε λίγο χώρο όμως, η πάσα της ήταν λίγο δυνατή για την Γεωργία Αντωνίου. Πλάγιο για τις Apollon Ladies. Η Ρίξ. Η Γεωργίου προσπαθεί να ελευθερωθεί ανάμεσα σε δύο και τη νέο πλάγιο για την ομάδα του Ladies, με το ρυθμό να έχει πέσει ξεκάθαρα μετά τα πρώτα λεπτά, μετά τον γκολ. Τα πρώτα λεπτά γιατί προσπάθησε για δεύτερο, η αλήθεια είναι, η ομάδα του Απόλλωνα. Πίεσε κάπως, ωστόσο συνέχεια δεν βλέπουμε και κάτι το ιδιαίτερο στο παιχνίδι. Πολλά φάουλ και πλάγια. Out. Εκτελέστηκε άλλο ένα. Ακολούθησε άλλο ένα τώρα. Στο 28 λεπτό όλα αυτά. Ξέρω Πέτρο αν ετοιμάζουν κάποια αλλαγή σε ένα από τους δύο πάγκους ή αν θα ολοκληρώσουμε το παιχνίδι ως έχει. Όπως διακρίνω από τη θέση που βρίσκουμε, Ανδρέα, ο Λοράν Φασότ θα προχωρήσει σε ακόμη δύο αλλαγές. Μαθαίνεις και μας ενημερώνεις σχετικά. Εδώ η πάσα προς την Μπονίν, τρέχει η Ρίξ, που διώχνει Καλούγα που σε πλάγιο γιατί
ακολουθούσαν παίκτριες του της φιλοξενούμενης ομάδας, συγχωρείτε. Θα κατεβάσει η Άπη για την Μπονίν μετά το πλάγιο. Η Όλγα κρατάει. Έδωσε στην Αντωνίου. Θα κοιτάξει προς την περιοχή. Βγάζει τη σέντρα προς την Πιολάρη. Η Χάρτη παρεμβαίνει. Προσπαθεί η Γκράβερσεν και περιέγει τον Γιάννη Πάλα. Και τώρα θα δοθεί στην Χμύροβα, η οποία έχει χώρο και το εκμεταλλεύεται πλήρως. Και τώρα θα ψάξει την Φρίτα, η οποία θα μπει και αυτή στην περιοχή. Η Φρίτα ψάχνει το σέντρα, βγαίνει αυτή στη γραμμή, θα διώξει Σολομού. Η Παναγιώτου είναι στην περιοχή. Η Γιάννου πίεση άφησε στην Λέστερ που ψάχνει την Φρίτα. Θα κατεβάσει, πάει μέτωπο με την Αραούχο στο δοκάρι, μπάλα και συνέχεια στα δίκτυα. Σκοράρει λοιπόν και η Φρίτα. Με κόντρα μεν, το γκολ όμως είναι γεγονός. 2-0 για την ομάδα των Ladies, που πλέον είναι αγκαλιά με το τρόπαιο της φετινής σεζόν. Το 90 λοιπόν βάζει και η Φρίτα το όνομά της στον πυρακά, το σκόρερ. Εδώ η προσπάθεια της από πλάγια, το σουτ στο δοκάρι και απευθείας πάνω της. Βρούκο τα λήξη στα δίκτυα. Εδώ ξανά και ξανά. Με αυτό το γκολ η Φρίτα ανεβαίνει στα 38, παραμένει στην κορυφή βέβαια στον πυρακά, το σκόρερ. Να σας ακούσουμε, Πέτρο, για τις αλλαγές. Ναι, εν μέσω πανηγυρισμό θα πραγματοποιηθούν τώρα οι δύο αλλαγές με την Άντρια Ευστρατίου και την Κολενίσκοβα να ετοιμάζονται τώρα για να αντικαταστήσουν την Φονσέκα και την Φρίτα. Αριστά, αποθέωση λοιπόν για τις δύο παίκτριες και μας ενημερώνει και για χρονοκαθυστέρησης, Πέτρο. Προνοείται την αποθέωση λοιπόν μια. Η Φρίτα και η Φονσέκα. Οι καθυστερήσεις θα είναι 2 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ήδη μετράει. Στο 91 λεπτό, στο 90-1. Αλλαγή! Θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Ακούσουμε τον Πέτρο Βετρί. Αυτή τη φορά ναι, είναι η Αθηνά Οικογιάς και θα περάσει στη θέση της Λέστερ. Προφανώς το κάνει για να γνωρίζουν και ξεχωριστή αποθέωση οι παίκτες αυτές. Από την εξέδρα ο Λοράν Φασότ. Τρέχουν όλες να συγχαρούν τη Λέστερ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, Πέτρο. Έχει το καθήκον να ρωτήσεις στη συνέχεια, γιατί όλες τρέχουν κοντά στη Λέστερ. Μάλιστα, Ανδρέα, όπως ενημερώνουμε τώρα, είναι το τελευταίο παιχνίδι της Λέστερ και γι' αυτό γνωρίζει αυτή την αποθέωση τόσο από τις συμπαίκτριές της αλλά και από τον πάγκο εδώ πέρα. Μάλιστα, όπως διακρίνω, η Φρίτα είναι έτσι συγκινημένη, δακρύζει από ό,τι βλέπω. Η Λέστερ ή η Φρίτα? Η Φρίτα, η Φρίτα. Η Φρίτα. Έπαιξαν πολλά χρόνια μπάλα μαζί, λογικό είναι. Ναι. Εξαιρετική η Λέστερ. Μπορούμε να πούμε κόσμημα για το ποδόσφαιρό μας σε ό,τι αφορά πάντα τις επιδόσεις μέσα στο γήπεδο. Αλάθαστη και λογικό είναι να γνωρίζει την αποθέωση από την κερκίδα η Λέστερ, που μένει ακόμη ένα παιχνίδι βεβαίως στο πρωτάθλημα για τις Ladies, όπως βεβαίως και ο τελικός κυπέλου. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν θα είναι το τελευταίο της παιχνίδι σήμερα ή αν απλώς δόθηκε ευκαιρία, γιατί είναι το τελευταίο έτος έδρας παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Παρεκκλησιά, που είναι η έδρα του Απολλώνα για φέτος, γι' αυτό και έγινε η αποθέωση αυτή. Σ' ακούμε, Πέτρο. Έχω ενημερωθεί, Ανδρέα, εδώ πέρα ότι η Λέστερ θα μετακινηθεί στην ομάδα του πρώην προπονητή της, του Kim Larsen Bjørkøk, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική. Και στις πολιτείες, συνεπώς, αν μπορέσουμε να διευκρινίσουμε απλώς αν μετακομίζει, συσταγωγικά μετακομίζει, αν αποχωρεί από σήμερα ή αν... Ναι.
θα είναι την επόμενη σεζόν. Τέλος αγώνα. Η ομάδα του